Κύριος Νίκος. Ναι. Γιάννο. Ναι, κύριε Νίκο. Να σου πω. Με κοροϊδεύεις τόσο καιρό. Τι γιατί, αφού σου έχω πει ότι θέλω να μου φέρεις ένα μηχανάκι πόλης. Σκούτερ. Σκούτερ πόλης θέλατε. Μπράβο, πόλης, ναι. Μια χαρά ήταν όλα αυτά που μου έφερες, αλλά τους έλειπε το γκάζι. Γκάζι. Μπράβο, Γιάννο, μου το κατάλαβες. Ξέρετε. Γι' αυτό εγώ βρήκα κάτι με γκάζι. Με πολύ γκάζι. Και πολύ γκάζι. Άμα είναι για πολύ γκάζι, έρχομαι, κύριε Νίκο, έρχομαι. Έλα, ρε Γιάννο. Αυτό εδώ είναι, ναι. Ε, δεν μπορείς να φανταστείς, έχει. Φίλε, όταν μου δίνει κάτι τέτοια σκούτερ ο κύριος Νίκος, ενθουσιάζομαι. Ειλικρινά δεν το πιστεύεις. Ανοίγεις τον γκάζι και αν ο δρόμος είναι τυπικός ελληνικός, το πίσω ελαστικό αρχίζει και ζωγραφίζει. Στο επόμενο φανάρι έχεις φτάσει πρώτος χωρίς να το καταλάβεις. Το καταλαβαίνουν όμως τα σκούτερ που προσπαθούν να σε ακολουθήσουν. Μάταιος κόπος. Η παρά ένας 30 ύπη του People GTI 300 δεν είναι ουτοπία και εξφενδονίζουν τα 165 κιλά του με καταιγιστικό ρυθμό. Όταν ο δρόμος ανοίξει, το ταχύμετρο αρχίζει και γράφει πρωτόγνωρα για την κατηγορία νούμερα. Τα 150 έρχονται για πλάκα, τα 160 δεν είναι έκπληξη, τα 165 ακολουθούν με αρκετό σκύψιμο και τα 170 στο ταχύμετρο πάντα, μόλις ο δρόμος αποκτήσει κατηφορική κλίση, είναι άλλο πράγμα. Αν εξαιρέσεις τον αέρα που σε αναγκάζει να σκύβεις για να προστατευτείς, δεν υπάρχει κάτι άλλο που να σε κάνει να αισθανθείς άβολα. Τότε είναι που εκτιμάς και την απουσία μεγάλου αποθηκευτικού χώρου κάτω από τη σέλα. Το σωληνωτό πλαίσιο έχει την ευθύνη με τους τεράστιες διαμέτρους σωλήνες του να καταλαμβάνουν το χώρο κάτω από τη σέλα. Η σχεδίαση και κατασκευή του στα πρότυπα του χωροδικτυώματος έχει εξαλείψει παντελώς το ενοχλητικό φαινόμενο των ταλαντώσεων όσο ανεβαίνουν οι ρυθμοί, προσφέροντας μοτοσυκλετιστική στιβαρότητα και σταθερότητα. Eu estou feliz porque eu também sou da sua companhia. Το νέο People GTI 300 είναι εξοπλισμένο με τον υπερσύγχρονο κινητήρα τεχνολογίας G5 της εταιρείας, 299 κυβικά εκατοστά. Είναι υγρόψυκτος, τετραβάλβιδος με έναν επικεφαλή κεντροφόρο, ηλεκτρονικά ελεγχόμενο ψεκασμό και στρόφαλο τριγωνικής μορφής, με διπλά αντικραδασμικά αντίβαρα. Κάθε μέρος του, κινούμενο ή μη, έχει σχεδιαστεί εκ νέου και για την κατασκευή του έχουν χρησιμοποιηθεί υλικά που μειώνουν στο ελάχιστο τις απώλειες. Έτσι, επιτυχάνονται καλύτερες αποδόσεις, ενώ η κατανάλωση παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Η κεφαλή είναι τετραβάλβιδη και οι βαλβίδες παίρνουν την κίνησή τους από έναν επικεφαλή σε κεντροφόρο με ρουλεμάν, επιτυχάνοντας με τον τρόπο αυτό μείωση των απολειών τριβής της τάξης του 20% με 30 περίπου, σε σχέση με άλλους κινητήρες αυτού του κυβισμού. Ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται αθόρυβη λειτουργία και μείωση κραδασμών. Ο νέος κινητήρας G5 εξασφαλίζει αυξημένη υποδύναμη περίπου 15% σε σχέση με τους πιο δυνατούς κινητήρες αντίστοιχου κυβισμού, πλησιάζοντας σε απόδοση αυτούς της μεγαλύτερης κατηγορίας των 400 κυβικών. Χάρη στη χρήση υλικών υψηλής τεχνολογίας, ζυγίζει 17 κιλά λιγότερα από τον προηγούμενο 300 της Kimco. Στην όλη καλή λειτουργία του συνόλου συμβάλλει σημαντικά η γρήγορη απαγωγή θερμότητας του κινητήρα, που επιτυγχάνεται με τη νέα σχεδίαση των καναλιών κυκλοφορίας του ψυκτικού υγρού. Τέλος, η μετάδοση έχει επανασχεδιαστεί προκειμένου να προσαρμοστεί στις επιδόσεις του νέου κινητήρα G5 με νέα ράουλα και ημάντες από υλικά που είναι πιο ανθεκτικά και αξιόπιστα.
Εντυπωσιακές είναι και οι προδιαγραφές στα φρένα που περιλαμβάνουν δικάναλο ABS τελευταίας γενιάς της Bosch και απαρτίζονται από δύο δισκόφρενα με τρυπίστονη πλευστίδα γκάνα μπροστά και διπίστονη πίσω. Αμφότερα εξοπλισμένα με σωληνάκια υψηλής πίεσης. Πρωτοποριακή σχεδίαση και εφαρμογή θα συναντήσετε και στον πίνακα οργάνων με τις τρεις ψηφιακές οθόνες και το αναλογικό ταχύμετρο. Στα ύψη και η χρηστικότητα με την προαιρετική χρήση ενός top case 40 λίτρων, την παροχή ρεύματος 12 V, το επίπεδο πάτωμα, το άγκιστρο ανάρτησης αλλά και με χώρο για αρκετά μικροαντικείμενα κάτω από τη σέλα και το τιμόνι. Πόσο κάνει? Αυτή τη στιγμή η τιμή του People GTI 300 είναι στα 4.150 ευρώ. Άρα για αυτά όλα τα ξέρει ο κύριος Νίκος ή θα πρέπει τώρα να του τα ξαναλέω όλα από την αρχή μόλις γυρίσω? Εγώ πώς θα πάω σπίτι μου? Φρένα που περιλαμβάνουν δικάναλο ABS τελευταίας γενιάς της Bosch και απαρτίζονται από δύο δισκόφρενα με τρυπίστονη πλευστίδα γκάνα μπροστά και διπίστονη πίσω. Αμφότερα εξοπλισμένα με σωληνάκια υψηλής πίεσης. Πρωτοποριακή σχεδίαση και εφαρμογή θα συναντήσετε και στον πίνακα οργάνων με τις τρεις ψηφιακές οθόνες και το αναλογικό ταχύμετρο. Στα ύψη και η χρηστικότητα με την προαιρετική χρήση ενός top case 40 λίτρων, την παροχή ρεύματος 12 V, το επίπεδο πάτωμα, το άγκιστρο ανάρτησης αλλά και με χώρο για αρκετά μικροαντικείμενα κάτω από τη σέλα και το τιμόνι. Πόσο κάνει? Αυτή τη στιγμή η τιμή του People GTI 300 είναι στα 4.150 ευρώ. Άρα για αυτά όλα τα ξέρει ο κύριος Νίκος ή θα πρέπει τώρα να του τα ξαναλέω όλα από την αρχή μόλις γυρίσω? Κύριος Νίκος. Ναι. Γιάννο. Ναι, κύριε Νίκο. Να σου πω. Με κοροϊδεύεις τόσο καιρό? Τι γιατί, αφού σου έχω πει ότι θέλω να μου φέρεις ένα μηχανάκι πόλης. Σκούτερ. Σκούτερ πόλης θέλατε. Μπράβο, πόλης, ναι. Μια χαρά ήταν όλα αυτά που μου έφερες, αλλά τους έλειπε τον γκάζι. Γκάζι. Μπράβο, Γιάννο μου, το κατάλαβες. Γιατί. Γι' αυτό εγώ βρήκα κάτι με γκάζι. Με πολύ γκάζι. Και πολύ γκάζι. Άμα είναι για πολύ γκάζι, έρχομαι, κύριε Νίκο, έρχομαι. Έλα ρε Γιάννο, αυτό εδώ είναι, ναι. Ε, δεν μπορείς να φανταστείς, έχει. Ωρε
φίλε, όταν μου δίνει κάτι τέτοια σκούτερ ο κύριος Νίκος, ενθουσιάζομαι. Ειλικρινά δεν το πιστεύεις. Ανοίγεις τον γκάζι και αν ο δρόμος είναι τυπικός ελληνικός, το πίσω ελαστικό αρχίζει και ζωγραφίζει. Στο επόμενο φανάρι έχεις φτάσει πρώτος χωρίς να το καταλάβεις. Το καταλαβαίνουν όμως τα σκούτερ που προσπαθούν να σε ακολουθήσουν. Μάταιος σκόπος. Η παρά ένας 30 ύπη του People GTI 300 δεν είναι ουτοπία και εξφενδονίζουν τα 165 κιλά του με καταιγιστικό ρυθμό. Όταν ο δρόμος ανοίξει, το ταχύμετρο αρχίζει και γράφει πρωτόγνωρα για την κατηγορία νούμερα. Τα 150 έρχονται για πλάκα, τα 160 δεν είναι έκπληξη, τα 165 ακολουθούν με αρκετό σκύψιμο και τα 170 στο ταχύμετρο πάντα, μόλις ο δρόμος αποκτήσει κατηφορική κλίση, είναι άλλο πράγμα. Αν εξαιρέσεις τον αέρα που σε αναγκάζει να σκύβεις για να προστατευτείς, δεν υπάρχει κάτι άλλο που να σε κάνει να αισθανθείς άβολα. Τότε είναι που εκτιμάς και την απουσία μεγάλου αποθηκευτικού χώρου κάτω από τη σέλα. Το σωληνωτό πλαίσιο έχει την ευθύνη με τους τεράστιες διαμέτρους σωλήνες του να καταλαμβάνουν το χώρο κάτω από τη σέλα. Η σχεδίαση και κατασκευή του στα πρότυπα του χωροδικτυώματος έχει εξαλείψει παντελώς το ενοχλητικό φαινόμενο των ταλαντώσεων όσο ανεβαίνουν οι ρυθμοί, προσφέροντας μοτοσυκλετιστική στιβαρότητα και σταθερότητα. Ο νέος κινητήρας G5 εξασφαλίζει αυξημένη υποδύναμη περίπου 15% σε σχέση με τους πιο δυνατούς κινητήρες αντίστοιχου κυβισμού, πλησιάζοντας σε απόδοση αυτούς της μεγαλύτερης κατηγορίας των 400 κυβικών. Χάρη στη χρήση υλικών υψηλής τεχνολογίας, ζυγίζει 17 κιλά λιγότερα από τον προηγούμενο 300 της Κίμκο. Στην όλη καλή λειτουργία του συνόλου συμβάλλει σημαντικά η γρήγορη απαγωγή θερμότητας του κινητήρα, που επιτυγχάνεται με τη νέα σχεδίαση των καναλιών κυκλοφορίας του ψυκτικού υγρού. Τέλος, η μετάδοση έχει επανασχεδιαστεί προκειμένου να προσαρμοστεί στις επιδόσεις του νέου κινητήρα G5 με νέα ράουλα και ημάντες από υλικά που είναι πιο ανθεκτικά και αξιόπιστα. Εντυπωσιακές είναι και οι προδιαγραφές σταθερότητα. Το νέο People GTI 300 είναι εξοπλισμένο με τον υπερσύγχρονο κινητήρα τεχνολογίας G5 της εταιρείας, 299 κυβικά εκατοστά. Είναι υγρόψυκτος, τετραβάλβιδος με έναν επικεφαλή κεντροφόρο, ηλεκτρονικά ελεγχόμενο ψεκασμό και στρόφαλο τριγωνικής μορφής, με διπλά αντικραδασμικά αντίβαρα. Κάθε μέρος του, κινούμενο ή μη, έχει σχεδιαστεί εκ νέου και για την κατασκευή του έχουν χρησιμοποιηθεί υλικά που μειώνουν στο ελάχιστο τις απώλειες. Έτσι, επιτυγχάνονται καλύτερες αποδόσεις, ενώ η κατανάλωση παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Η κεφαλή είναι τετραβάλβιδη και οι βαλβίδες παίρνουν την κίνησή τους από έναν επικεφαλή σε κεντροφόρο με ρουλεμάν, επιτυγχάνοντας με τον τρόπο αυτό μείωση των απολειών τριβής της τάξης του 20% με 30 περίπου, σε σχέση με άλλους κινητήρες αυτού του κυβισμού. Ενώ παράλληλα, επιτυγχάνεται αθόρυβη λειτουργία και μείωση κραδασμών.